Να δούμε το βίντεο αυτό από την Θεσσαλονίκη με τον ποδοσφαιριστή που έχει... Στον Εμμανουέλο Λιζαντέμπε αναφέρεσαι. Στον Εμμανουέλο Λιζαντέμπε, παιδιά. Που έπεσε και εκείνος θύμα της Εκκλησίας των Δεν Εθνών. Δεν ξέρω αν είναι θύμα, εμπλέκεται πάντως όλη την ιστορία. Ναι. Γιατί αυτή η ιστορία με την Εκκλησία των Εθνών, βλέπω και διαβάζω ότι έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Δεν είναι μόνο εδώ. Δεν είναι δηλαδή ούτε τωρινό φαινόμενο, ούτε έχει μία δεκαετία, ναι. Έχει μία δεκαετία όπου εδώ λειτουργήσε η οργάνωση αυτή, όπως θέλει την ονομάζει κάποιος, τέλος πάντων, και υπήρξαν πολλές καταγγελίες, ακόμη και για ασέλγες ενλίκους. Έπαυσε τη λειτουργία της... Mm-hmm. Και επανεμφανίστηκε τώρα με άλλη σύνθεση, με άλλα πρόσωπα. Αυτό είναι το βίντεο που βλέπετε εδώ, ο Εμμανουέλο Λιζαντέμπε, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Εδώ έχω μάθει, τέλος πάντων είδα, διάβασα, ότι εκεί, σε αυτή την εκδήλωση που έχει πάει, ναι. Πήγε με πρόβλημα στο πόδι, είχε χτυπήσει το πόδι του. Είχε στραφεί σε αυτούς γιατί ναι. Αντιμετώπιζε έναν τραυματισμό. Και εδώ φαίνεται με ένα προηγούμενο στέλεχος της Εκκλησίας των Εθνών, όπου τον ψεκάζει. Με ένα υγρό τέλος πάντων και αρχίζει και τρέχει γύρω-γύρω στην αίθουσα της εκδήλωσης. Mm-hmm. Και βέβαια μετά από αυτό δεν το ξαναείδαμε να παίζει μπάλα, το λέω, είμαστε έτσι.